πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Να τολμήσω να ρωτήσω για αρχή, κύριε Δημητρακόπουλε, πόσο εύκολα έχουν γίνει τα πράγματα ή ευκολότερα τα πράγματα για όλους εμάς οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πλέον, είτε με τα ΤΟΜΗ είτε με τους οικογενειακούς γιατρούς. Καταρχήν να τονίσω ότι εδώ θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτή την απάντηση να τη δώσει κάποιος από τους χιλιάδες ελήπτες των υπηρεσιών υγείας, ειδικά στις τοπικές μονάδες υγείας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλά μπορεί να πει κανείς για τη δικιά μου αντικειμενικότητα, παρόλο που πάντα προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός και πατώντας στην πραγματικότητα. Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα την οποία λέμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο και το τοπίο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό το συνθέτουν οι τέσσερις τοπικές μονάδες υγείας που είναι σε λειτουργία, το τοπικό ιατρείο στην Αλικαρνασσό, στις Πατέλες και το κέντρο υγείας Ηρακλείου, το πρώην παιδί εδώ στον Εσταυρωμένο. Έχει ολοκληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της δεύτερης προκήρυξης για ιατρικό προσωπικό και ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του έτους να είμαστε σε θέση να έχουμε ανοίξει άλλη μία τοπική μονάδα υγείας σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο και αντίξω για δύο λόγους. Ο ένας και κυριότερος έχει να κάνει με την φυγή, όπως ξέρετε, χιλιάδων νέων γιατρών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι προκηρύξεις, παρόλο που βγαίνουν με κίνητρα οικονομικά, να αποβαίνουν σε ένα μεγάλο βαθμό άγονες. Και ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τη λυσαλαία αντίδραση βαθιά συντεχνιακή και αναχρονιστική των ιατρικών συλλόγων της χώρας απέναντι σε ένα θεσμό που φιλοδοξεί και τα καταφέρνει μέχρι τώρα να προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ασφαλισμένους και ανασφάλιστους υψηλής ποιότητας. Αυτά για εισαγωγή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει δρόμος να διανυθεί. Δεν είναι το τοπίο στην υγεία, όπως και ποτέ δεν ήταν εξάλλου αυτό για το οποίο θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι. Η επαφή του πολίτη στην καθημερινότητά του για να κλείσει ένα ραντεβού ή για να κάνει ένα χειρουργείο το οποίο δεν είναι πήγον και είναι κάτι απλό. Δεν γίνεται με τις αναμονές που θα θέλαμε, παρόλο που αυτό, όπως έχουν δείξει στοιχεία και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι μια παθογένεια που δυστυχώς χαρακτηρίζει και συστήματα υγείας χωρών με πολύ καλύτερες οικονομίες από τις δικές μας. Πάμε σε δεκαήμερα, κύριε Δημητρακόπουλε, και το ξέρετε σε πολλές περιπτώσεις, για να κλείσει ένα ραντεβού μέσα σε ένα τόμι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό που λέτε και είναι προφανές, γιατί κάθε τομή στην πλήρη της λειτουργία και στελέχωση εξυπηρετεί ένα πληθυσμό 10.000 ατόμων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία για να στελεχώσουμε πλήρως τις τοπικές μονάδες υγείας με το προσωπικό που προβλέπετε, δηλαδή με 4 οικογενειακούς γιατρούς, οπότε ευελπιστούμε οι αναμονές αυτές να πέσουν. Να τονίσω εδώ ότι κάτι έκτακτο ή οξύ που έρχεται δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετηθεί. Η δε διαχείριση των χρονίων νοσημάτων μπορεί με ένα σωστό προγραμματισμό να μην δυσκολεύει καθόλου τον πολίτη. Δυστυχώς, κυρία Δουλιεράκη, εδώ είναι επιτακτική και αναγκαία μια αλλαγή κουλτούρας. Δεν είχε μάθει ο Έλληνας να κλείνει ραντεβού, να έρχεται στην ώρα του, ειδικά στην πρωτοβάθμια. Ακόμα έτσι είναι στην Ύπεθρο και προσπαθώντας σιγά σιγά να αλλάξουμε ένα μοντέλο που θα είναι προς οφελός του, γιατί τώρα ποιος εργαζόμενος δεν θέλει να ξέρει ότι θα έρθει την τάδε μέρα, τη συγκεκριμένη ώρα, να εξυπηρετηθεί και μετά να φύγει. Και είχαμε τριτοκοσμικές εικόνες μέχρι πρόσφατα σχεδόν, όπου δεν είχαμε ραντεβού στους οικογενειακούς γιατρούς και συνοστιζόταν κόσμος από τα χαράματα για να πάρει ένα χαρτάκι να εξυπηρετηθεί. Και ξέρετε, απέναντι σε αυτό το μοντέλο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αντιστεκόντουσαν στην αλλαγή του τόσο οι πολίτες όσο και οι υγειονομικοί και οι γιατροί. Αυτό σιγά σιγά αλλάζει και νομίζουμε ότι σύντο χρόνο
θα ρολάρει με τρόπο πολύ καλύτερο mm-hmm. και οι αναμονές θα πέσουν και ο πολίτης θα μείνει πολύ πιο ικανοποιημένος. Επομένως, το γεγονός ότι και όταν έρθει, έστω και με την καθυστέρηση σε αυτό το ραντεβού του, από προσωπική εμπειρία που έχω, φεύγει μετά πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κύριε Δημητρακόπουλε, πόσα τομεί αυτή την ώρα σε όλο το νησί? Αυτή τη στιγμή σε όλο το νησί έχουμε 2 τοπικές μονάδες υγείας στα Χανιά, μία στο Ρέθυμνο, 4 στο Ηράκλειο, μία στο Γάζι, μία στη Χερσόνησο και μία στη Σιτία. Αυτή είναι η εικόνα στο νησί. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για κοντά 25, έτσι. Ήταν για 25, αλλά λόγω ακριβώς του μειωμένου της έλλειψης γιατρών. Δεν καταφέραμε παρά την ύπαρξη χρηματοδότησης να φτάσουμε σε αυτό το στόχο ακόμα. Οι πληροφορίες είναι ότι θα γίνει και άλλη προκήρυξη περί την άνοιξη, περί το τέλος του χειμώνα, γιατί σιγά σιγά υπάρχει μια αντιστροφή του κλίματος. Αρχίζουν να μην φεύγουν οι νέοι, να επιστρέφουν κάποιοι και από το εξωτερικό. Και ευελπιστώ να φτάσουμε αυτό το στόχο μέσα στο 2019. Πάντως, ακόμα αυτές οι 10 μονάδες που έχουμε μέχρι να φτάσουμε στις 25, αν παραμένουμε στα ίδια σχέδια και αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως τα αναφέρατε, είναι και πάλι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα για το πώς και θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν και όλα τα υπόλοιπα και αν έχουμε πραγματικά εκείνη τη δυνατότητα να γίνει αυτό, κύριε Δημητρακόπουλε. Είναι όντως, είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η χώρα μας νομίζω είναι η μοναδική που τόσο γρήγορα προσπαθεί να υλοποιήσει μια μεταρρύθμιση τέτοιας κλίμακας. Όλα αυτά υποφυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να γίνουν σιγά σιγά, με προγραμματισμό, με πιλωτικά στάδια. Δυστυχώς τώρα Το πήγαμε ανάποδα γιατί καταφέραμε να βρούμε μια χρηματοδότηση, οπότε το πήγαμε λίγο ανάποδα. Το κενό που θα υπάρχει στους οικογενειακούς γιατρούς έρχονται να καλύψουν οι συμβάσεις του ΕΟΠΗ. Όπως και να είναι, και με τις 25 σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο θα υπολοιπόμεθα πάλι από την καθολική έτσι κάλυψη του πληθυσμού. Να ρωτήσω και κάτι. Έρχονται οι συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ να καλύψουν αυτό το κενό. Μιας και μιλούσατε για ένα πρόγραμμα το οποίο τουλάχιστον θα βοηθούσε για τα πρώτα 2 χρόνια από τη στελέχωση ενός τόμη για να μπορεί να λειτουργήσει με ό,τι έξοδα αυτό περιλαμβάνει κλπ. Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτό το σχεδιασμό των 25 τόμοι, ένας χρόνος έχει περάσει, έχουμε κοντά τα 10 τόμοι, κάπου στην πορεία σταματάει το πρόγραμμα και θα έχουμε ενδεχόμενα ακόμα και για αυτά τα 10, ή αν γίνουν 15, ή αν γίνουν 20. Μακάρι να είναι 25, γιατί θα εξυπηρετήσουν πολύ κόσμο από τη μια γωνιά της Κρήτης στην άλλη. Θα έχουμε θέμα με τη λειτουργία αυτών των 25 εφόσον το πρόγραμμα σταματήσει? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καταρχήν το πρόγραμμα. Γιατί ήταν ένα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι ακριβώς. Ήταν ένα επιχείρημα ιατρικών συλλόγων, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εντάξει, το πρόγραμμα καταρχήν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4 ετών, όχι 2, με σταδιακή αύξηση της συμμετοχής του κράτους σε αυτό και με εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης του από κρατικούς πόρους μετά τη λήξη της τετραετίας. Με βάση αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είπε το ναι, γιατί οι εποχές που οι Ευρωπαίοι, τους θεωρούσαμε κουτόφραγκους κάποτε, δίναν τα λεφτά τους έτσι, έχουν παρέλθει. Χωρίς αυτές τις σημαντικές εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ότι θα είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα και αυτό το πρόγραμμα και ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με κρατική χρηματοδότηση, με προϋπολογισμούς που θα έχουν εγκριθεί για αυτό το λόγο, δεν υπήρχε περίπτωση να δοθούν αυτές οι πιστώσεις. Mm-hmm. Αυτό δήλωσε και ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στα Χανιά πριν από μερικές εβδομάδες, αν θυμάστε. Γιατί ακριβώς είναι μια μεγάλη αγωνία όχι μόνο δικιά σας ή των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων, των εκατοντάδων εργαζομένων που είναι εκεί. Και πάνω σε αυτή την αγωνία, δυστυχώς, πολλοί, όχι μόνο από τους ιατρικούς συλλόγους, αλλά και από την αντιπελίτευση, κάνουν, επιτρέψτε μου να πω, σπέκουλα.
Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτή είναι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό το πρόγραμμα σταματήσει θα είναι γιατί μια κυβέρνηση που θέλει να το σταματήσει για δικούς της λόγους και για πρημοδότηση των ιδιωτικών συμφερόντων το κάνει. Μάλιστα. Ερώτημα το οποίο έρχεται από κόσμο που σας ακούει. Υποχρεωτικός εμβολιασμός και μόνο ευπαθείς μονάδες αντιγρυπικά εμβόλια υπάρχουν, διατίθενται και πώς? Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι δωρεάν. Εξ όσων γνωρίζω δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην τροφοδοσία με εμβόλια. Και δεν είναι μόνο, να τονίσω, για ευπαθείς ομάδες. Σίγουρα οι ευπαθείς ομάδες είναι σε προτεραιότητα, αλλά συνίσταται πρακτικά σε όλο τον πληθυσμό και ειδικά σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, είτε είναι συγγενείς ή φροντιστές, είτε ακόμα πολύ περισσότερο όλοι εμείς που εργαζόμαστε μέσα στο χώρο της υγείας. Απαιτείται να πας απλά στο γιατρό να σου γράψει το εμβόλιο για να είναι δωρεάν η συμμετοχή σου. Ακριβώς. Να μην έχεις, όταν είναι να κάνεις το εμβόλιο, κάποιο εμπείρετο νόσημα ή κάποια άλλη σημαντική αντένδειξη, όπως αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικό του, και διενεργείται κατόπιν τούτων ο εμβολιασμός κανονικότατα. Πρέπει να γίνεται αυτό το εμβόλιο. Ο ιός της γρίπης δυστυχώς έχει αυτή την μοναδική ικανότητα να μεταλλάσσεται ταχύτατα. Γι' αυτό και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτό το εμβόλιο και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι στέλεχος του ιού θα κυκλοφορήσει, ούτως ώστε να το καλύψουμε με το εμβόλιο. Το λέω αυτό γιατί άκουγα, όταν ήμουνα στο κέντρο υγείας παλιότερα, πολλούς να λέγανε: «Μα γιατρέ, εγώ το έκανα, αλλά αρρώστησα». Δεν είναι έτσι. Ο ιός της γρίπης ευθύνεται για τη λίμωξη του αναπνευστικού, τη γρίπη που λέμε, που είναι ένα βαρύ, λιμώδες νόσημα του αναπνευστικού. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι ιοί που μπορεί να κάνουν το κοινό κρυολόγημα, από το οποίο το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν προστατεύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Και ο καθένας βεβαιότητα πρέπει να ρωτήσει το γιατρό του πρωτίστως για το τι κάνει, το τι δεν κάνει, τι πράττει, τι δεν πράττει. Βεβαίως. Έτσι. Και είναι και μια σειρά άλλων εμβολιασμών που θα πρέπει με τον οικογενειακό του γιατρό να επικαιροποιήσει. Δεν είναι μόνο το εμβόλιο της γρίπης που πρέπει να κάνουμε, είναι και μια σειρά άλλων εμβολίων για τους ενήλικες, μιλάμε, χώρια τα παιδιά, που αφορούν την επανάληψη του αντιτετανικού, του έρπιτα ζωστήρα, του εμβόλιου για τον πνευμονιόκοκο. Όλα αυτά, αυτό ακριβώς το κενό, και έρχεται να καλύψει ο οικογενειακός γιατρός και η πρωτοβάθμια, να φύγουμε από την αποσπασματική φροντίδα και να πάμε σε μια πιο ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα που θα καλύπτει ολιστικά τον πολίτη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα. Κυρία Δουλγιαράκη, δώστε μου μισό λεπτό να πω και κάτι ακόμα. Ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν είναι κλειστό. Επειδή ακούγονται και τέτοια, ότι δεν γίνεται χωρίς παραπεμπτικό οικογενειακού γιατρού να κάνω εξετάσεις ή να πάω στον ειδικό ή να πάω στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος φραγμός και τέτοιο φίλτρο. Όλα τα επίπεδα του συστήματος είναι ανοιχτά. Α, πάρα πολύ καλό αυτό, και νομίζω ήταν απαραίτητη αυτή η παρέμβασή σας. Ναι, έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές αυτό και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.